του γόνου, μια έγκυος γυναίκα άρχισε να νιώθει δυνατούς πόνους και έπιασε τάχη στα την κοιλιά της. Τα πόδια της στράβωσαν και το περπάτημά της διακόπια καριέρα. Το σώμα της σχημάτισε ορθή γωνία και άπλωσε το χέρι της σε ένα στήλο της ΔΕΗ για να αποζητήσει στήριγμα. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου είχε πέσει στο πεζοδρόμιο και είχε κουρνιάσει μέσα στην ίδια της την αγκαλιά, ενώ από το στόμα της δραπέτευαν ακομαχητά πόνου και φοβίας. Η λέξη βοήθεια πέρασε πάνω από τα μυδρά κύματα και έφτασε στα αυτιά του Άργη που βρισκόταν πιο πέρα. Βοήθεια, σας παρακαλώ, βοήθεια. Μάλλον γεννάω. Θα καλέσω ασθενοφόρο αμέσως. Λίγο αργότερα έχησαν οι σιρήνες του λερωμένου εξαιτίας της βροχής ασθενοφόρου και με τις πινακίδες κρυμμένες πίσω από λάσπη. Το όχημα στάθμευσε ακριβώς πλάι τους και ο Ίωνας με περιβολή γιατρού κατέβηκε από τη θέση του συνοδηγού. Η γυναίκα τοποθετήθηκε σε φορείο και εισήλθε με κάθε ευλάβεια στο εσωτερικό του λευκού τετράτοχου. Λίγο πριν κλείσουν οι πόρτες, έπιασε πάλι το χέρι του Άγη και τον παρακάλεσε θερμά. Ειδοποιήστε τον άντρα μου. Λέγεται Γιώργος Ιωάννου και δουλεύει στην Αγροτική Τράπεζα. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον. Δεν θέλω να είμαι μόνη μου, φοβάμαι. Μην ήσυχε. Το ασθενοφόρο έτρεχε σαν τρελό μέχρι που στάθμευσε σε μια ελληνική τοποθεσία έξω από τον Βόλο. Η γυναίκα όμως δεν είχε την παραμικρή αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Δεν θα προλάβουμε, όμως μην ανησυχείς. Θα γεννήσεις εδώ και σου υπόσχομαι πως όλα θα πάνε καλά, αρκεί να είσαι συνεργάσιμη. Ακούς, μη φοβάσαι. Σπρώξε. Σπρώξε με όλη σου τη δύναμη. Σπρώξε. Εκείνη συσσόρευσε τα απομενιά για τον αντοχό της και έκανε ό,τι της ζητήθηκε. Ούριαζε από πόνους και όμως δεν το έβαζε κάτω. Τήρησε τον λόγο που σιωπηλά έδωσε στο γιατρό. Έσπρωχνε ξανά και ξανά. Το ένα ουρλιαχτό διαδεχόταν το άλλο. Κι όμως εκείνη δεν παρετούνταν. Έβρισκε δύναμη στο πουθενά και συνέχιζε να σπρώχνει. Πόσο λένε. Μαρία. Έλα Μαρία, έλα λίγο ακόμα, το βλέπω. Λίγο ακόμα και σου υπόσχομαι να το κρατήσει στην αγκαλιά σου. Λίγο ακόμα. Λίγο αργότερα, ο γιατρός κράτησε στα χέρια του την νεογέννητο και με μια τόσο τυφερή κίνηση το απίθωσε στην αγκαλιά της Μαρίας. Από εκεί και πέρα όμως, όλα θα έπαιρναν αντίθετη ροπή. Όλα. Ο Ίωνας κοίταξε τη φιάλη με τον ορό και με μια σύρυγα την τρύπησε. Μέσα σε πενιχρό χρόνο η Μαρία κοιμήθηκε. Το ασθενοφόρο στάθμευσε στη μέση του πουθενά. Οι πίσω πόρτες άνοιξαν και το φορείο με την κινησμένη Μαρία προσγειώθηκε στη γη, πλάι σε χωράφια με δημητριακά. Εκεί θα έμενε μέχρι κάποιος να την έβρισκε. Ο Μάριος πάτησε τον γκάζι και το στενοφόρο με τον ίδιο τον Ίωνα, τον Άγη, αλλά κυρίως τον νεογέννητο, χάθηκε στο βάθος της ασφάλτου. Έπειτα από δύο μέρες, στο αστυνομικό τμήμα του Βόλου, η Μαρία με τη συνοδεία του άντρα της κατάφερε να δώσει κατάθεση για όλα όσα είχαν συμβεί και την είχαν χρήσει ως το μακάβριο θύμα τους. Δεν ξέρω τι έγινε. Ένιωσε πόνους. Ξαφνικά κάποιος με πλησίασε για να με βοηθήσει. Δεν ξέρω τι έγινε. Με βάλανε στο ασθενοφόρο, δεν προλάβαμε να φτάσουμε στο νοσοκομείο. Γέννησα στη μέση του πουθενά. Γέννησε ένα μωράκι. Ένα τόσο δα μωράκι. Ω Θεέ μου, το κράτησα στην αγκαλιά μου και νιώσα την ευτυχία να λούζει αστήρευτα την ψυχή μου. Το μύρισα, σωστό μόσχο, το φίλησα. Το φίλησα στα μάτια, στα χέρια, στο κεφαλάκι του και του είπα μονάχα δύο λέξεις. Δύο λέξεις. Παιδί μου. Ύστερα όλα έσβησαν από μπροστά μου, όλα χάθηκαν, δεν ξέρω τι έγινε. Μετά ξύπνησα στο νοσοκομείο, πλάι στον άντρα μου. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Τίποτα άλλο. Ο καιρός περνούσε και καμιά πληροφορία δεν φώτισε το αδιέξοδο της Μαρίας και του Γιώργου. Καμιά. Εκείνος δεν την άφηνε ούτε στιγμή μόνη της. Φοβόταν. Η ιδέα της απόπειρας αυτοκτονίας διέσχισε το μυαλό της Μαρίας και τα χρόνια του μέλλοντος θα την ήθελα να την εφαρμόσει δύο φορές. Για καλή τη τύχη ο Γιώργος την πρόλαβε. Την τρίτη φορά όμως δεν στάθηκε ικανός να τη σώσει. Κι έτσι η Μαρία εξαργύρωσε το εισιτήριό της για ένα ταξίδι άνευ επιστροφής. Ρημαγμένη και λαϊλατημένη από τη μάστιγα της μοίρας, εγκατέλειψε τους πάντες και τα πάντα. Τα τελευταία της λόγια ήταν γραμμένα σε ένα σημείωμα προς τον κέντρο. Πάω να βρω το Θεό και να το ρωτήσω γιατί. Μονάχα γιατί. Και ύστερα να απαιτήσω την αιώνια υγεία του παιδιού που αγκάλιασα μόνο για μια στιγμή. Μαρία.